Έχει αφήσει πίσω του πολλά χιλιόμετρα σκόνης και η εμπειρία του από τη θέση του οδηγού αγώνων αυτοκινήτων τον έκανε να βλέπει με άλλη οπτική την οδήγηση και να κάνει μαθήματα οδικής συμπεριφοράς. Ο Τάσος Ιαβέρης στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης για τον οδικό πολιτισμό και τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι αναλώσιμος, αλλά πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Ξανά και όχι μόνο στη Λαμία και οπουδήποτε στην Ελλάδα, όχι για μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, αλλά για μαθήματα οδικής συμπεριφοράς και για οδικό πολιτισμό. Μιλάμε για εξόντωση, μιλάμε για γενοκτονία και δεν είναι θέμα ατυχήματος, γιατί αυτό που δημιουργεί και το πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων είναι η αίσθηση ότι αυτό που σημαίνει είναι ένα ατύχημα το οποίο οφείλεται στην οδηγική μη δεξιότητα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα οδηγικής δεξιότητας, είναι θέμα νοητικής και συναισθηματικής ανικανότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν έχουν κάνει σωστή αυτοεκτίμηση. Θεωρούν τον εαυτό τους απλά σκουπίδια. Και πάρω ένα παράδειγμα. Όταν περνάει κάποιος ένα κόκκινο φανάρι, ξέροντας ότι από το πράσινο θα περάσει ένα σκάνια φορτηγό, τι θεωρεί ότι είναι? Για να βάζεις τον εαυτό σε τόσο ακραίο κίνδυνο, ή την οικογένειά σου μαζί, τι θεωρείς ότι εσύ και η οικογένειά σου? Ένα σκουπίδι. Αυτό λέγεται μειωμένη έως μηδενική αυτοεκτίμηση. Αυτό λείπει από τον Έλληνα λοιπόν. Θεωρεί τον εαυτό τον αλώσιμο. Και αντί να φροντίσει να προστατεύσει το σημαντικότερο, που είναι η ζωή του και τα παιδιά του, αγωνία για τα λεφτά του. Αντί δηλαδή η οικογένειά του, τα παιδιά του και η οικογένειά του και τα παιδιά του, αγωνία μόνο για τα λεφτά του. Και αντί να κάθε πρωί, και αυτό το λέω ας πούμε σε αυτούς που θα μας ακούσουν, αντί κάθε πρωί που φεύγουν από το σπίτι, την ώρα που φεύγουν από το σπίτι, γιατί αυτή είναι η δική μου συμβουλή, όχι ήρθε ο Ιαβέρης να μας μάθει κόλπα πώς θα αποφύγουμε με ένα χειρόφρονο το πιτσιρίκι που βγαίνει στη διασταύρωση, να σου πω εγώ τι μπορεί να σας πει ο Ιαβέρης που το νιώθει γιατί φοβάται και ανησυχεί. Αυτό που περναφέρω, τις αγωνίες μου και τους φόβους μου. Κάθε πρωί λοιπόν που φεύγετε από το σπίτι, πριν κλείσετε την πόρτα του σπιτιού, να μου κλείσει την πόρτα του σπιτιού, να μέσα το γίνεται. Κοντοστά σου. Κοντοστά σου. Με ένα-δύο δευτερόλεπτα. Και σκέψου. Πόσες αγκαλιές σε περιμένουν το απόγευμα? Η αναλογή σου και παίζουν. Η ερώτηση είναι ρητορική. Ας σκεφτούν όλοι αυτοί που ακούν τώρα το απόγευμα πόσες αγκαλίτσες περιμένουν, πόσοι γονείς περιμένουν, πού τους έχουν γραμμένους αυτοί οι συγκεκριμένοι τα παιδιά τους, εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Γιατί αν ο μοναδικός ανεκτίμητος για τα παιδιά που είναι ο μπαμπάς δεν φροντίζει ο μπαμπάς να ξαναγυρίσει το απόγευμα, τότε κακώς έκανε παιδιά αυτός, έτσι. Είναι όπλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το βλέπεις για απ' έξω, δεν είναι όπλο. Ξέρεις πότε το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε όπλο? Μόλις μπει το βλήμα μέσα. Και γυρίζει το διακόπτη. Και αναπτύσσει ταχύτητες. Και νομίζει ότι είναι ο Σουμάχερ. Και πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Και δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν σέβεται τους άλλους. Και αυτό είναι το έγκλημα. Λοιπόν, το τραγικό από τα νούμερα που σου είπα τώρα, το ξαναπώ, 130.000 νεκροί, 350.000 ανάπηροι, 2 εκατομμύρια τραυματίες. Είναι συγκλονιστικό, δεν είναι? Μπροστά στη συνέπεια αυτού νου. Είναι ασήμαντο. Ποια είναι η συνέπεια? Όλοι αυτοί που σου είπα σε ποσοστό 90% είναι μικρότεροι από 35 ετών. Είναι ηλικίες που κάνουν παιδιά εγγόνια δυσέγγωνα. Είναι αυτοί που δεν θα κάνουν απογόνους. Είναι αυτό που λέμε δημογραφικό. Είναι γενοκτονικό. Και έχουμε δηλαδή και υπολογισμό το 2050 ότι θα μας λείπουν 2,5 εκατομμύρια Ελληνόπουλα. Γιατί δεν θα γεννηθούν? Γιατί οι γονείς τους δεν πρόλαβαν να τα γεννήσουν? Γιατί σκοτώθηκαν μην ανάπηροι? Αυτό που χρειάζεται, σύμφωνα με τον κύριο Ιαβέρη, είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών. Το μόνο που θα μπορούσε για μένα να δώσει λύση είναι το εξής. Να πει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ο τωρινός Πρωθυπουργός της χώρας, το παίρνω πάνω μου. Είναι εθνικό θέμα, είναι γενοκτονικό, κοστίζει σε αξιοπρέπεια υγεία ζωή και σε 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. 15 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ας το βάλει πρώτο αυτό. Έτσι, για να δούμε πώς κλείνουμε όλες τις μαύρες τρύπες και να πει ότι αποφασίζουμε να κάνουμε ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σποτάκια. Να μπει στο σχολείο ενημερωτικό. Να υπάρξει αστυνόμευση για τους αμετανόητους. Έτσι, να λειτουργούν όλοι σαν πρότυπα, να το κάνουν βασικό κομμάτι προτεραιότητας, μπας και μείνουμε ζωντανοί.